Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα, θα σας δείξω κάποιες ασκήσεις για παιδάκια τα οποία ουσιαστικά έχουν καθυστερήσει λίγο στο να καθίσουν ή στο να έχουν μία ανεξάρτητη καθιστή στην οποία μπαίνουν και βγαίνουν, που ονομάζουμε ολοκληρωμένη καθιστή. Εντάξει. Τώρα, το γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω, το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Και σε περίπτωση που υπάρχει και έστω και μία υπόνοια ότι χρειάζεται πιο εξειδικευμένη δουλειά από κάποιον συνάδελφο, καλό είναι να επισκεφτείτε κάποιον συνάδελφο. Εντάξει. Εδώ όμως θα σας δείξω κάποιες ασκήσεις οι οποίες βοηθούν γενικά τα παιδιά τα οποία είναι λίγο πίσω, χωρίς όμως να έχουν κάποιο είδους απόκληση. Και το λέω αυτό γιατί αυτό το ασκησιολόγιο που δίνω εγώ κατά καιρούς είναι για κάποια παιδάκια, επειδή οι γονείς με ρώτησαν, αλλά χωρίς να έχω δει το περιστατικό, χωρίς να έχω κάνει αξιολόγηση, απλά είναι γενικές οδηγίες. Δεν σημαίνει ότι όλοι μπορούν να τις ακολουθήσουν και να έχουν το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Εντάξει. Όταν λοιπόν το παιδάκι μας δεν έχει ξεκινήσει να κάθεται, σημαίνει ότι ο κορμός είναι λίγο πιο, ας το πω, υποτονικός, εντάξει. Ή δεν έχει οργανώσει πολύ καλά την κάμψη, την έκταση και τις πλάγιες κάμψης στον κορμό του, έτσι ώστε να αρχίσει να κάνει και στροφικές κινήσεις, γιατί έτσι πάει η αλυσίδα της ανάπτυξης. Οπότε, σε τέτοια περίπτωση, βάζουμε το παιδάκι μας να κάτσει μπροστά. Η λεκάνη είναι υποστηριζόμενη από εμάς, είτε με το πόδι μας, είτε με το χέρι μας, και όπως κάθεται μπροστά, εντάξει, όπως κάθεται εδώ, παίζουμε με παιχνιδάκια τα οποία είναι σε ένα σχετικό ύψος. Καλό είναι δηλαδή να υπάρχει ένα, ας το πω, 5 εκατοστά λίγο, αυτά που έχουν και σαν πιανάκια κτλ. Που μπορεί το παιδί να είναι λίγο πιο ευθυτενής ο κορμός, όχι όμως ότι δεν θα παίξουμε μετά και στο πάτωμα. Εντάξει, στο πάτωμα από εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα πλάγιο κάθισμα, όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, ένα πλάγιο κάθισμα όπου το ένα χεράκι στηρίζει τον κορμό και το άλλο χεράκι παίζει και από τη μία και από την άλλη πλευρά πάντα ό,τι δείχνω, εντάξει, όταν είναι σε πλάγια θέση το παιδί. Λοιπόν, πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η πλάγια κατάκληση. Γιατί? Γιατί από εδώ το παιδί θα κάνει τέτοιο είδους κίνηση και η μπρούμητα. Σας τα έχω ξαναδείξει σε άλλο βίντεο αυτές τις ασκησούλες, μπορείτε να τις βρείτε, όμως εδώ θα επαναλάβω ότι θέλω οπωσδήποτε από εδώ, πιάνοντας τον κορμό και το κεφάλι, να κάνετε μία κίνηση σαν να θέλει να σηκωθεί το παιδί, δηλαδή συμπιέζεται από εδώ, όχι με ένταση, έτσι, ίσα ίσα απλά δίνεται την τάση, δηλαδή ότι πιάνω εδώ και κάνω μία τέτοια κίνηση στο παιδί, ίσα ίσα, ούτως ώστε να σηκωθεί σε πλάγια θέση. Από πλάγια κατάκληση προς την καθιστή. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη, έτσι ώστε να αρχίσουν να δουλεύουν οι πλάγιοι καμπτήρες του κορμού. Στην ύπτια θέση θέλω η λεκάνη να είναι ψηλά και να παίζει με τα πόδια. Μπορεί να το κάνει ήδη, απλά εάν δεν το κάνει, διορθώστε το και κάντε το εσείς, δηλαδή η λεκάνη είναι ψηλά και τα ποδαράκια φτάνουν μέχρι το στόμα. Είναι μία κίνηση, μία άσκηση για την πολύ καλή οργάνωση εδώ των καμπτήρων. Και επίσης, στα τέσσερα, εάν δεν έρχεται το παιδί στα τέσσερα, το βάζουμε εμείς στην τετραποδική, εντάξει, και έχουμε μία θέση στην οποία οργανώνεται κάμψη έκταση του κορμού και επίσης πλάγιες κινήσεις. Θα σας δείξω λοιπόν ότι θα σας δείξω και σε μένα αυτές τις ασκήσεις, τις θέσεις μάλλον, έτσι, και εσείς από εκεί και πέρα θα κάνετε στο παιδί ακριβώς αυτό που σας λέω. Πλάγιες θέσεις, σαν κουνιαμπέλα από εδώ και από εκεί, όχι όμως γρήγορα, έτσι. Στη μία περίπτωση καθόμαστε έτσι, στην άλλη περίπτωση καθόμαστε έτσι, δηλαδή μία από τη μία πλευρά και μία από την άλλη και το άλλο χεράκι κάπου παίζει, εντάξει, κάτι έχει στο χέρι του. Τα παιδιά να ξέρετε ότι κάνουν ασκήσεις μόνο παίζοντας. Δεν μπορείτε να τα βάλετε να κάνουν πράγματα χωρίς κάποιο είδους παιχνίδι ή κάτι που να τους κινείται το ενδιαφέρον. Άρα πάντα έχετε στο μυαλό σας ότι παίζοντας γίνονται οι ασκήσεις στα παιδιά. Λοιπόν, επίσης, σε επίπεδο καθιστής, εντάξει,
μπορούμε μια το ένα πόδι λυγισμένο και μια το άλλο πόδι λυγισμένο έχει πολύ καλύτερη θέση, πολύ καλύτερη οργάνωση στην καθιστή το παιδί και από εδώ, με πλάγιο κάθισμα, πάμε στην τετραποδική. Μπρούμητα επίσης, εκτός από την τετραποδική, στην μπρούμητα θέση θέλω οπωσδήποτε να έρχεται το παιδί σε θέση στήριξης στις παλάμες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης, βάζουμε το παιδί στο τραπέζι μπροστά μας, εντάξει, και από εδώ δουλεύουμε τον κορμό έτσι κι αλλιώς σε καθιστή, κρέμονται τα ποδαράκια, δεν ακουμπάνε πουθενά και σε καθιστή δουλεύουμε πάλι τις κινησούλες αυτές να πιάνει εδώ να στηρίζεται στο ένα χεράκι, να στηρίζεται στο άλλο χεράκι και γενικά να κρατάει τον κορμό του, το κεφάλι του, δώστε του ένα παιχνιδάκι, δώστε του κάτι να παίζει και μετακινήστε λίγο μπροστά και πίσω τον κορμό, έτσι ώστε να έχουμε λίγο ισορροπιστικές, κάποιες δηλαδή αντιδράσεις ισορροπίας, οι οποίες θα το μάθουν να έχει καλή οργάνωση στον κορμό του. Εντάξει. Και τώρα να σας δείξω εγώ ακριβώς πώς είναι οι θέσεις. Εντάξει. Τέσσερα και πάω μπρος πίσω, δεξιά, αριστερά. Κάθομαι εδραία πλάγιο κάθισμα, εντάξει, εδραία θέση και δουλεύω μια έτσι και μια εκεί. Τώρα φανταστείτε ότι είναι βρέφος, έτσι, okay. Εκεί και επίσης οι θέσεις που θα επιλέξετε πάντα πρέπει να είναι τέτοιες, ούτως ώστε να δουλεύετε ο κορμός σε πλάγιες κινήσεις και σε στροφικές κινήσεις, γιατί από εδώ άμα έρθω εκεί, κάνω στροφή στον κορμό, μεταξύ άνω και κάτω κορμού. Εντάξει. Ελπίζω να σας κάλυψα, ελπίζω να σας έδωσα έτσι μερικές συμβουλές. Οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε στη διάθεσή σας, είναι γενικές οδηγίες, πάλι το λέω, δεν αφορούν συγκεκριμένες αποκλίσεις. Είναι για παιδιά τα οποία ίσως έχουν καθυστερήσει λίγο να πιάσουν τα ηλικιακά τους ορόσημα και δεν έχουν κάποια απόκληση. Εντάξει, ακόμα και αν έχουν κάποια απόκληση, πάλι θα τα βοηθήσει, απλά δεν ξέρετε μετά τι θα κάνετε στη συνέχεια. Οπότε, καλό είναι να κάνετε κάποια αξιολόγηση σε έναν εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή να σας βοηθήσει περαιτέρω. Να είστε καλά!